σχόλιο του Κωστή Ραπτόπουλου. Κωστή, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έγιναν κάποιες κριτικές από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και προπονητή. Τώρα εσύ επιχείρησε, οι διευθυντές, κρίνεται εσύ, Γιάννη. Εγώ δεν το βλέπω με καλό μάτι αυτό, βέβαια. Εδώ η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Μα μου λέει γιατί, παιδάκι μου, ο Γκουαρδιόλα λέει προχθές, πήγε στα αποδυτήρια και δημιουργήθηκε μια κατάσταση και την πέθανε οι παίκτες, του κάναν κριτική κτλ. Και έκανε και ο Βαλβέρδε, το κάναν λέει και άλλοι μεγάλοι προπονητές, το κάνει και ο Κλόπ κτλ. Εντάξει. Τώρα να πηγαίνει με τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος, το μεγαλομέτωχος, να αφήνει τον προπονητή στην απέξω. Να έχει άλλο βίντεο με τον προπονητή και άλλο με τους παίκτες, και μετά οι παίκτες να κάνουν κριτική στον προπονητή, να του πει τι να αλλάξει, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Να δώσω μια πληροφορία και να πω ότι ο, να πούμε την αλήθεια δηλαδή, ο Σαββίδης θέλει να τον φάει τον προπονητή. Του λέει λοιπόν εκεί το λογιστήριο, σε εκεί είμαστε εμείς τα κόκκινα εδώ πέρα λογιστικά. Το λογιστήριο είναι να πούμε ο Τάραν Μπούμπα. Δεν είναι λογιστήριο αυτό, γιατί λέει αν κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να δώσουμε λεφτά στον προπονητή, πρέπει να πάρουμε άλλο προπονητή, δεν μας παίρνει. Πρέπει να κάνουμε πολύ, στο τέλος θα να κάνουμε μεταγραφές. Και τρώει το μαρούλι τώρα ο Σαββίδης και λέει αλλάξτε την κατάσταση. Εγώ πληρώνω, απαιτώ να αλλάξει κατάσταση. Πάει και ο παδί του ΠΑΟΚ εκεί πέρα, οι οποίοι διούχαλαν τις δύο τελευταίες αγωνιστικές τους παίκτες και τελευταία με τον Ολυμπιακό Βόλο, με τον Ολυμπιακό Βόλο, με τον Νούσιμπο Βόλου του Βέου, δημιουργήθηκε μια δυσάρεστη κατάσταση με τον προπονητή. Ο Βιερίνη, ο οποίος είναι ο άμεσα συνδεδεμένος με την όλη ιστορία, έκανε μια κουβέντα, του λέει βάλε με πίσω. Σήμερα τη λέει βάλαμε πίσω και να παίξει ο Λάμπρο μπροστά. Δηλαδή αρχίζουν και του λένε τι θα κάνει. Φαντάζομαι είναι άλλο ένα διευθυντή και να του λένε τι πάλι τι θα κάνει. Μια ξέρει θέλω αυτό να ακούσε τη γνώμη σα. Ρε ποια γνώμη είσαι διευθυντή ή δεν είσαι. Ρε είσαι αστέραχο ή δεν είσαι. Τι γνώμη να ακούσει. Γνώμη δεν θα ακούσει. Μόνο από το αφεντικό θα ακούσει γνώμη. Δεν ακούσει από το υποδιέστερο στη βαθμίδα με την ιεραρχία τη επιχείρηση. Του είπανε του προπονητή, μάγκα μου, του λέει παίκτες, έχουμε γίνει πολύ προβλέψιμοι. Βγάζει αντίδραση με κατοχή της μπάλας, της λέει. Γίναμε προβλέψιμοι. Μας κλείνουν το Γιαννούλη απάνω. Και δεν έχουμε χαφ να κατεβάσουν την μπάλα. Σαν να του λένε βρες άκρη με τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι δυσαρεστημένος. Το βάζει στο ξεκοθόλο αυτό περπατάει. Δεν τον ξεκινάει κάνει μούτρα. Είναι και τα κονιάκια μετά για να κουμπίσει τον πόνο του, είναι και λίγο φαρμή. Έχει φτάσει μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ακούγεται ότι ο Μπίσεσβαρ θα παίξει μπροστά από τον Αγούστο και από τον Μίσιτς. Mm-hmm. Ακούγεται ότι σήμερα δεν θα παίξει ο πιο φορμαρισμένο σεντερφόρ. Ο Σφιντεύσκι. Θα παίξει άκπο. Θα παίξει ο Λιμιός με το Βιερίνια εκτός κι αν. Δεν παίξει ο Ροδρίγκο, παίξει ο Βιερίνια δεξιά. Σε ένα σενάριο το οποίο είναι πολύ εξτρεμ, αλλά παίζει γι' αυτό και να παίξει ο μεγάλο διπλαδόρο, μπουκαδόρο και εξτρεμ που λέγεται Λάμπρου. Το σίγουρο είναι ότι θα κατήσει το μορφόπεδο τερματοφύλακα σε ένα τα δοκάρια, ναι. Πασχαλάκη. Το σίγουρο είναι ότι ο Μαουρίτσιο δεν θα παίξει και ο Αγούστο ο λιγότερο κακό, αργό, αλλά πιο ποιοτικό και πιο ήθεσαι και πιο πολλά χιλιόμετρα από τον από το Μαουρίτσιο. Θα είναι στο μίση το οποίο θα κατέβει από το δεκάρι στο οχτάρι. Αυτό είναι το πιο λογικό σχήμα. Με τον Άκπο, ο οποίο θα πάρει τη θέση τη επίθεση κορυφή, το Λιμιό να μην βγαίνει από εκεί. Α, έγινε και μια κουβέντα. Μήπω ο Λιμιό που δεν μπορεί να τριπλάρει με το δεξί το πόδι και με το κουλό, δεν μπορεί να κλείσει προ τα μέσα, να πάει από την άλλη τη μεριά. Τη δείξαν και κάναν δύο βίντεο, Γιάννη. Αυτά που έδειξε εσύ με τον Αλέφαντο. Όταν έπαιζε ο Λιμιός στην ΚΑΠΑ 19 στην εθνική ομάδα, ναι. Όπως είναι να δει, ναι. Που έλεγε ως κλείνει με το ανάποδο και σκοράρει και να πάρει ο Γιαννούλη στην πλευρά, ο οποίος αμυντικά δεν είναι καλός. Άμα ο Λιμιός είναι καλός, να γυρίζει πίσω. Του είπαν τέτοια πράγματα, αλλά Γιάννη μου, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σου λένε οι άλλοι τι θα κάνει, δεν ξέρω. Για τον άλλο το προπονητή που ακούστηκε τώρα, το Μιλόγεβιτς, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Το βιογραφικό του έχει αρχίσει να γράφει ωραία πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι και για το φανάκι δεν πλέει. Και γιατί κάει και από του προπονητέ του ακριβού. Ο Σαββίδης δεν θέλει να δώσει χρήματα πάρα πολλά για προπονητή. Και το σημερινό παιχνίδι, καλά το Κυριακάτικο με τον Όφη, συνέτρωγα με έναν
πατέρα ενός ποδοσφαιριστή του Όφηλε χθες. Λέει 6-7 που λέει να πέφτουνε. Δεν θα πέφτει. Λέει ο γιος μου, λέει από θεραπευτή θα κάνει. Λέει τι θα κάνετε για να κάνει τουρισμό. Λέει θέλουμε τον Ατρόμητο, λέει. Να φάμε τον Ατρόμητο στην εκθέση, οπότε θα καθίσουμε λίγο με τον ΠΑΟΚ. Θα καθίσουμε δηλαδή σε υπάρχον. Ναι, θα κρατήσουμε δυνάμεις. Αυτά για την Εντεκάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι οπαδοί κοντά στους παίκτες τους έχουν αγχώσει. Έχουμε τις καταγγελίες του ΠΑΟΚ για Ολυμπιακό Ξάνθη. Λένε ότι γίνανε 3 δυσάρεστα πράγματα και 3 παρατυπίες. Δυσφήμιση, ρατσισμό, λέει, και εισβολή οπαδού. Η καταγγελία του ΠΑΟΚ είναι και αυτή της Λίγας, ούτως ή άλλως εκδικάζει τις αποφάσεις. Λοιπόν, με αυτήν την εστιάζει στις 3 συγκεκριμένες παραβάσεις, δυσφήμιση, ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βρατσαβίδη και παράνομη είσοδη, εφόσον γίνουν αποδεκτά τα αδικήματα που είναι καλύτερη η ΠΑΕΠΑΟ, λένε στον ΠΑΟΚ στο ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός κινδυνεύει με βαριά τιμωρία. Δεν το πιστεύω αυτό. Ο ΠΑΟΚ όμως από την πλευρά της εταιρείας κάνει τις κινήσεις συγκεκριμένες. Να πούμε για το Μάτος, τα οποία έχει μείνει εκτός αποστολής. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, δημιουργούν ερωτηματικά τι έχει ο Μάτος, τι είναι ο Μάτος, γιατί δεν κάνει ο Μάτος. Ο Μάτος μας είπαν εδώ ότι μια εβδομάδα λέει τη γρήπη. Πνευμονία εγώ είχα, Γιάννη μου, σε 8 μέρες είμαι στην ίδια κανονική. Τι γρήπη έχει ο Μάτος, τον κόλλησε να λέει τα παιδιά. Μια εβδομάδα. Με τον Παναθηναϊκό έπεσε. Ήταν λέει ιδιαίτερα λέει επιβαρημένος οργανισμός, δεν είχε λέει δυνάμεις. Αυτό λέει επίσης είναι πάει πάω. Δεν ξέρω αν αν ήξερα ότι πήρε κάτι άλλο, θα το έλεγα. Εγώ λέω ό,τι λέει η ΠΑΕΠΑΡ, χωρίς να κάνω κάποια άλλη έρευνα. Αυτά είναι τα νέα. Αυτά είναι τα νέα. Κουβεντιάζαμε και στο ραδιόφωνο πως ο Κρέσπο, δυστυχώς το παιδί, θα μείνει αρκετό καιρό εκτός και δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει δουλέψει είτε με τον Μιχάη είτε με κάποιον άλλον στόπερ για να υπάρχει μια αναλλακτική πίσω από το δίδυμο Βαρέλα Ίγκανσον. Ο Μιχάης είναι δικά ομάδες. Ναι. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο πάω μπορεί και έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Επίσης δεν έχει κάποιο μπακ για Νούλη, Βιερίνια, Μάτος που μπορεί να παίξει και στόπερ. Δηλαδή θα μπορούσε να καλύψει τον μπάλωμα αν είχε ένα τέτοιο. Δεν έχει τέτοιο παίκτη. Δεν έχει. Για την άλλη μεριά ήταν από τη Φυρικά ένα 87-88, ο οποίος έβγαινε από την Τάπα του Γκαρσία, ο οποίος μπορεί να, σε 2 χρόνια να είναι εθνική ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι τελείως άνθρωπος και δεν μπορεί ο Πάμπη να βασιστεί σοβαρά. Δηλαδή να μας πει τη δυνάμη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που είναι από την Τάπα του Γκαρσία. Θα πάμε τώρα στον Άρη. Ο Άρης έχει ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, καθώς έρχεται ως αντίπαλος ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος χαμηλούς τον κατεβάζει. Καλό για τον Άρη ότι δεν παίζει ο Ριβάνης, δεν παίζει και ο Μανούθος, ο οποίος καθώς έχει κάποια ίωση. Σήμερα μας ενημέρωσε ένας δημοσιογράφος στην Καζέτα, μέχρι και ψάχνουν και τον ρεπορτάζ του Ατρομήτου. Ο Άρης, ο οποίος να πω ότι στη συνάντηση Καρυπίδη με γραμμένο για τον Μπαν του Άρη, εμείς προλάβαμε την είδηση, δώσαμε ότι δεν έβγαινε πολύ ικανοποιημένος ο κύριος Καρυπίδης από το ραντεβούμενο κύριο Γραμμένο, παρόλο που ήταν και ο κύριος Αργύρης Λίβας, ο μέση των νομικών υποθέσεων της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ακούγεται ότι ο Μπα θα μείνει και θα του γίνει νέα πρόταση για συμβόλαιο, ενώ ακούγεται για τον Βέλεχ, μια και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ακούγεται πάρα πολύ το όνομά του. Ο Άρης έφτασε τις 260.000 κατά κάποιο τρόπο πρόταση. 130-135 έπαιρνε μέχρι τώρα. Πολύ λίγα λεφτά. Έρχεται από την Αθήνα την πληροφορία που λέει ότι η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση στο Βέλεθ. Ήταν μια από τις δύο προτάσεις που λέει ο ίδιος ο Βέλεθ παρουσιάζει στην επικαιρότητα. Έχω δύο καλές προτάσεις, παιδιά λέει. Ευχαριστώ για την πρόταση, αλλά έχω καλές προτάσεις. Ακούγεται ότι η ΑΕΚ τι γίνει για 3 χρόνια συμβόλαιο που πλησιάζει τις αιτήσεις εμπολαβές τις 400.000 ευρώ, σαν κολόγιο ο Βέλεθ. Αν δεν πάει στην ΑΕΚ, άκου δεν ο ΑΕΚ αυτά τα χρήματα για 3 χρόνια, από τα 135 ή τα 260 που είναι να πάρει 400-380 χιλιάρικα. Είναι ενδιαφέρον. Να πούμε ότι ο Κωνσταντινίδης, ένας Κοντζούλης, δεξιός μπακ, που ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, έφαγε τις 4 τραυματισμούς από την Κατερίνη, είναι, δεν μπόρεσε να τα βρει σωστά τα γράμματα. Υπέγραψε συμβόλαιο με μια ομάδα στη Σλοβακία, Γεμλίν λέγεται, και έκανε και στα 25 του μια ανάπτυξη χωρίς να προκαλεί. Ήταν ευχαριστημένο. Αυτό για το αυριανό, εντάξει. Να πούμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από τη μέση και μπροστά. Ο Άρης είναι πολύ ευχαριστημένο ότι ο προπονητής του Ένινγκ
από την κατάσταση στην ομάδα, ψάξαμε να βρούμε τι θα γίνει με την τετράδα στην άμυνα. Υπήρχε εκεί ένα μπέρδεμα. Ο Στρούγγεν μπορεί να έκαψε καλά με τον Πανιόνιο, αλλά φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να κερδίσει τη δεύτερη δεκάδα. Θα έρθει ο Ρόλο από εκεί, θα παίξει ο Βέλεφ με τον Δελυφίση στο κέντρο τη άμυνα. Ενώ αριστερά θα επανέρχεται ο Κορκούτ, οι υπόλοιποι θα είναι, ο Κόρκουτ, συγγνώμη, οι υπόλοιποι θα είναι οι ίδιοι αυτοί που ξεκίνησαν το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, χωρί καμία αλλαγή, σε καμία θέση δεν υπάρχει διάταξη κάποια αλλαγή. Ωραία. Αυτά είναι τα νέα μα. Κρύο πολύ, ο Ιτύπα πάλι γεμάτη, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντω, αν ο Πάο δεν κερδίσει, σίγουρα το βράδυ θα έχουμε γενικέ συνελεύσει τη κέρδη και πολλέ πραγματομίε από τον κόσμο, ο οποίο θα ζητά το κεφάλι του προπονητή. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστώ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.